Σε τέθηκε ο νέος οικοδομικός κανονισμός, ο οποίος έχει ως στόχο να ακολουθεί στις τάσεις της εποχής, εναρμονίζοντας την πρακτική με τη λογική του σημερινού τρόπου παραγωγής κτηρίων, ενώ υποστηρίζει με κίντρα το σχεδιασμό με περιβαλλοντικά κριτήρια και προς του κοινωνικού συνόλου. Σύμφωνα με το ΙΠΕΚΑ, ο νέο οικοδομικό κανονισμό σέβεται πολλέ προβλέψει του προηγούμενου και διατηρεί τι δομέ τη πόλη που είναι ορατέ και αξιοποιήσιμε για την ογκοπλαστική μνήμη τη. Ωστόσο, δεν λείπουν και εδώ τα προβλήματα, τα οποία προήλθαν κυρίως από την τρίμηνη κυβερνησία της χώρας η εκτίμηση ολονών ήταν ότι θα υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση από την πλευρά του Υπουργείου ώστε αυτό το διάστημα των τριών μηνών που ήταν ας το πούμε το μεταβατικό διάστημα θα ήταν επαρκές για να αντιμετωπίσει όλα τα ζητήματα που είχαν δημιουργηθεί να βγουν οι αντίστοιχε εγκύκλοι εφαρμογή, να βγουν ενδεχομένω ας πούμε ορισμένες αποφάσεις που επίσης πρέπει να βγουν οι υπουργικές αποφάσεις όλα αυτά τα πράγματα δυστυχώ δεν έχουν γίνει υπάρχει μια σημαντική εκκρεμότητα πιστεύω ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και θα το αντιμετωπίσει είτε με πολύ μεγάλη επιτάχυνση των διαδικασιών, δηλαδή αυτά που δεν γίνανε στον τρίμηνο να γίνουν στι επόμενε τρει-τέσσερι μέρε, είτε με μια πιθανή παράταση. Δεν ξέρω τι σκέφτεται η πολιτική ηγεσία, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ορισμένα προβλήματα και δυστυχώ δεν υπάρχουν και μηχανισμοί γρήγοροι για να τα αντιμετωπίσουμε. Σε σχετική ανακοίνωση, σημειώνεται ότι ο νέο οικοδομικό κανονισμό παρέχει σημαντικέ νέε δυνατότητε, λαμβάνοντα υπόψη το ενεργειακό αποτύπωμα των κτηρίων. Με στόχου κυρίως τη βελτίωση του μικροκλίματο στα αστικά σύνολα με υψηλή πυκνότητα, την αύξηση των διατηθέμενων χώρων πρασίνου και των χώρων που διατίθεται σε κοινή χρήση, και στοχεύει παράλληλα στην αναβάθμιση τη ποιότητα τη καθημερινή ζωή.